Ένα ιστορικό παιχνίδι έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Ατσαλένιο, καθώ για πρώτη φορά αναμετρήθηκαν σε επίπεδο γυναικών οι μεικτέ K15 του Ηρακλείου και των Χανίων, στο πλαίσιο τη πρώτη αγωνιστική του Πανελλήνιου Αναπτυξιακού Πρωταθλήματο. Η μεικτή Ηρακλείου, που έχει στι τάξει τη κυρίω παίκτρια του Οφ και του Εργοτέλη, και με ενωσιακή προπονήτρια την Γιάννα Δούκα, παρατάχτηκε απέναντι στα Χανιά, τα οποία είχαν στη διάθεσή του. Και παίκτριε του Λεθίμνου, καθώ η προκήρυξη δίνει αυτό το δικαίωμα. Το παιχνίδι των κοριτσιών παρακολούθησε μάλιστα αρκετό κόσμο: με τα χανιά να σημειώνουν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τη Σαλμπερτη και Τζεμανάκι, αλλά να είναι ανώτερα και στα πρώτα λεπτά τη επανάληψη. Τότε ανέβασαν το δίκτυο του στο 0-4 χάρη στα τέρματα των Φραγκέδη και Αλγυζάκη. Τα τέσσερα γκολ πάντως δεν πτώησαν την ομάδα του Ηρακλείου που αρχικά μείωσε με την Σπαθαράκη, αμέσως έβαλε και δεύτερο γκολ με την Αποστολάκη και η αντεπίθεση συνεχίστηκε με την Κορνομουράκη να διαμορφώνει το 3-4 που ήταν το τελικό σκορ. Με την εικόνα πάντως του αγώνα να είναι τέτοια που αν υπήρχαν λίγα λεπτά ακόμα πιθανότατα θα γινόταν και το 4-4. Το κλίμα ανάμεσα στις μικτές γυναικών ήταν εξαιρετικό ενώ στη συνέχεια η έψηρα παρέθεσε δείπνο στην αποστολή της Αψχανίων, ανανέοντας το ραντεβού του στο ΜΑΤ του δεύτερου γύρου που θα γίνει στα Χανιά. Αυτός ο θεσμός είναι ό,τι καλύτερο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρέπει τα σωματεία να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με το να στέλνουν όλα τα κορίτσια να συμμετέχουν στις μειχτές και αυτό είναι η εξέλιξη που θα βοηθήσει το γυναικείο ποδόσφαιρο να πάει ψηλά. Για εμένα αυτό που μετράει σήμερα είναι ότι Βλέπω παιδιά K15 να αγωνίζονται σε επίσημο πρωτάθλημα, που για μένα αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη αυτού του χώρου. Ε, θα πω δύο λόγια και για την ομάδα μας, εδώ την, την Ένωση Ιρακλείου. Ε, δουλεύουμε με αυτά τα παιδιά στην ουσία μία εβδομάδα, έχουμε κάνει δύο προπονήσεις. Ε, θεωρώ ότι είχαμε μία πάρα πολύ καλή παρουσία με βάση τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, είναι κορίτσια που έχουν πάρα πολύ ταλέντο, νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει.